Συνέβη και αυτό. Άγνωστοι έκλαψαν τα άχυρα που κοσμούσαν τη χριστουγεννιάτικη φάτνη στην περιοχή του κάμπου του Αγίου Σύλλα. Περιμένετε αυτό ότι θα σας κλέψουν τα άχυρα από τη φάτνη που φτιάξατε? Δεν το περιμέναμε. Για τα άχυρα ειδικά δεν το περιμέναμε. Να παίρνανε κάτι άλλο. Για ποιο λόγο να κλέψουν τα άχυρα? Δεν ξέρω ποιο λόγο είχαν, γιατί μπάλα ήταν έτσι σάπια. Είχε βραχή, δεν ήταν κάτι το αξιόλογο να το φάνε τα ζώα. Τώρα το θέλανε για δικού τους, δεν ξέρουμε. Τι να πούμε κι εμείς. Το απίστευτο αυτό περιστατικό έγινε αντιληπτό από Περίκο, ο οποίος ενημέρωσε τον πρόεδρο του Εξορδιαστικού Πολιτιστικού Συλλόγου, πρόδρομο Στρατηδάκη. Εχθές το πρωί, 6:20, με πήρε από εδώ ο γείτονας τηλέφωνο. Μου λέει αυτή τη στιγμή ήταν ένα αυτοκίνητο, δεν το πρόλαβε να δει τι αυτοκίνητο ήταν και τι. Ήταν δύο νεαροί, είχαν μουσική λέει στο αυτοκίνητο διαπασών. Σταματήσανε λοιπόν και πήρανε τα άσερα, βγάλανε τα στολίδια από εδώ και πήρανε τα άσερα, τα φορτώσανε στο αυτοκίνητο και φύγανε. Πρωτοφανής κλοπή, η οποία προκάλεσε τη δυσαρέσκεια δημοτών της ευρύτερης περιοχής. Ο κύριος Στρατηδάκης τοποθέτησε ξανά μπάλα με άχυρα στη φάτνη, με την ελπίδα τα άχυρα να μην ξανακάνουν φτερά. Τα φέραμε και θα ξαναφέρουμε. Και αν δεν τους κάνει αυτή, να μας πούνε κάτι άλλο να τους φέρουμε. Αυτό που κάναμε είναι υποχρέωσή μας τώρα να το στηρίξουμε, να ξαναφέρουμε. Η εντυπωσιακή φάτνη στο κάμπο του Αγίου Σύλλα αναδείχθηκε πρόσφατα σε σχετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή Καλό Μεσημέρι με την Ιωάννα Μαλέσκου, με τις όμορφες εικόνες να ταξιδεύουν εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό έχει θαυμάσει και πολλοί κόσμος. Έχει γίνει και καλή διαφήμιση για τη φάτνη μας. Έχει πάει και σε άλλες χώρες από ό,τι μας λένε δικοί μας άνθρωποι από εδώ. Το ρεπορτάζ προβλήθηκε στο Καλό Μεσημέρι στην Ιωάννα Μαλέσκου. Στην Ιωάννα Μαλέσκου και μας το. Ταξίδεψαν αυτές τις εικόνες. Μέχρι και Ντουμπάι μας έχουν πει ότι το έχουν δει, το έχουν θαυμάσει. Είναι ωραίο έργο. Όλα τα παιδιά μαζί εδώ προσπαθήσαμε και κάναμε κάτι το ωραίο, σαν πρώτη χρονιά φέτος.